ο σκοπός είναι να αυξηθεί η τουριστική περίοδος. Εκεί πονάμε. Με ένα μήνα δεν κάνεις ταμείο. Πρέπει να έχουμε μια περίοδο τουλάχιστον 3 μήνες. Για να πεις ότι 3 με 4 μήνες να αύξηση της τουριστικής περίοδου. Το καλό τώρα, ξέρετε ποιο είναι, ότι η Πελοπόννησος είναι ένα νησί που έρχεσαι με το αυτοκίνητο. Πας όπου θέλεις, σε πεντακάθαρες παραλίες και με ικανοποιητικές τιμές, από ό,τι ξέρω, βρίσκεις ό,τι θέλεις να μείνεις. Και παράδειγμα, έχεις ένα προορισμό κάπου μέσα στη Μάνη. Η Μάνη είναι γεμάτη με ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κυρίως και ξενοδοχεία μεγάλα. Ό,τι βαλάντιο θέλεις υπάρχει. Και από εκεί να κάνεις εξορμήσεις σε παρθένες παραλίες. Πεντακάθαρες, καθαρές παραλίες. Το ίδιο και την άλλη μεριά που είναι η Μονεβασιά και η Νεάπολη. Αν είσαι στη Νεάπολη, παράδειγμα, σε 25 λεπτά είσαι στη Μονεβασιά, σε μισή ώρα έχει περάσει απέναντι στην Ελαφόννησο, μπορεί να πας και στα Κύθυρα, έχει πεντακάθαρες και ωραίες παραλίες και μέρη αξιόλογα παραδείς, το απολυθωμένο δάσος, στα Καστανιάς. Υπάρχουν πολλές και στη Μονεβασιά. Πας στη Μονεβασιά, βλέπεις τη Μονεβασιά. Προς τα πάνω, αυτό που δεν ξέρετε και συνορεύουμε με την Αρκαδία, είναι ένα μέρος που το μίσο ότι είναι νησί, το Κυπαρίσι. Το Κυπαρίσι είναι ένα φοβερός τουριστικός προορισμός, ήσυχος, με πεντακάθαρες παραλίες και καταλήμματα πολλά. Ποιες υποδομές θεωρείτε πρέπει να ενισχυθούν ώστε να ενισχυθεί και η τουριστική κίνηση της περιοχής? Υπάρχει ένα γεφύρι που ενώνει με την Νότια Πελοπόννησο, από τη Σκάλα και μετά, του Ευρώτα, η κάτω γέφυρα του Ευρώτα, η οποία είναι 100 ετών. Εμείς έχουμε τη μελέτη έτοιμη, ορισμένες διαδικασίες εξετάζονται αυτή τη στιγμή, έτοιμα τα χρήματα, 4.750, να δημοκρατηθεί άμεσα, ώστε να φτιάξουμε μια καινούρια γέφυρα. Να περνάει ο κόσμος και τα φορτηγά, γιατί όλη η παραγωγή περνάει από μια γέφυρα 100 ετών μεταλλική. Οι υποδομές δηλαδή πρέπει να οργανωθούν. Έχουμε μια μελέτη 68 εκατομμύρια για να διερθωθεί ο δρόμος Σπάρτη-Γήθιο για να γίνει Σπάρτη-Γήθιο 20 λεπτά. Όταν θα έχει χρήματα το Υπουργείο, πιστεύουμε να γίνει. Επίσης, έχουμε τώρα στο πρόγραμμα ανάκαμψης ζητήσει 6,5 εκατομμύρια για ένα δρόμο που πηγαίνει προς την Σουμολάου, που είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Μονεβασιάς, να τον διορθώσουμε το δρόμο αυτό, να γίνεται πιο γρήγορη η πρόσβαση και προς τη Σουμολάου και ασφαλής. Υποδομές τώρα, έχουμε κάνει νέα ισοδομή στη Σπάρτη, ανατολική είσοδο, με καινούρια γέφυρα, τις οποίες τώρα ολοκληρώνεται ο φωτισμός και θα εγκαινιαστεί στο τέλος Αυγούστου. Υπάρχει αυτή η αδυναμία των εργολάβων να βρουν εύκολα τα υλικά που χρειάζονται. Αυτό, αν υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Αλλά προχωράνε οι άνθρωποι. Όπως και η αδυναμία τώρα με τα ασφαλτικά που είχαμε το πρόβλημα. Αλλά τώρα να έχουμε εξεργολάβειες που να κάνουν ασφαλτικά είναι πλέον. Επιτυχία, μάλλον. Επιτυχία για εμάς. Να έχετε υπόψη σας ότι οι ακτές μας γύρω-γύρω δεν πάνε. Έχει μεγάλη ακτογραμμή ο νομός και αυτό που έχουμε βάλει σαν στόχο τώρα, σε διάφορα σημεία μήπως να κάνουμε ή τουριστικά ή αλλιευτικά καταφύγια. Να δώσουν ποτέ να χρησιμοποιούνται και για προστασία και των τουριστών. Λοιπόν, μια σκέπα για καταφύγια. Αυτή τη στιγμή στη Μονεβασιά γίνονται πολλά έργα. Γίνεται ο φωτισμός του κάστρου, η στήριξη των βραχοδών πλευρών που βλέπουμε, τα βράχια. Γίνεται καινούριος δρόμος πρόσβασης προς την Μονεβασιά. Το κάστρο, μιλάμε την παλιά με τη Μονεβασιά μέσα. Και γίνεται και μια μαρίνα. Η μαρίνα έχει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή με υψηλών βαλαντίων τουρισμό. Είναι το πράγμα και καλά αυτή η εργολαβία. Και σας λέω και από τη Μονεβασιά πάλι σε 25 λεπτά είσαι στη Νέα Πόλη.
προσθέτεται ένας τέτοιος τρόπος. Εκεί εξετάζουμε τη δυνατότητα 5 χιλιόμετρα που είναι ακόμα σε παλιό, με παλιό δρόμο να τον βελτιώσουμε με ένα τουριστικό δρόμο να γίνεται πιο άνετη μετά από τη νέα πόλη. Έχουμε χρηματοδοτήσει έργα που γίνονται μέσα στο κάστρο του Μιστρά και στα παλάτια και σε βυζαντινές εκκλησίες. Έχουμε χρηματοδοτήσει την αναστήλωση του θεάτρου, του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. Για τη Σπάρτη. Ήδη είναι σε εξέλιξη, έτοιμο να εγκριθεί το νέο μουσείο της Σπάρτης, το οποίο θα είναι στην είσοδο. Τρέχει μελέτη ανάβασης του Ευρώτα. Θα γίνει όλη ανάμεσα στις δύο γεύρες, την καινούργια και την παλιά, ο χώρος γύρω-γύρω θα αναπλαστεί και θα είναι στο, διατεθεί στον κόσμο όλο να κάνει την πόρτα του, τα ανθρωπαιδιές, να περνάει και από τα αρχαία που υπάρχουν και ο ναός της Ορτίας Αρτέμητος. Αυτά είναι για τα θέματα πολιτισμού δηλαδή. Τα έχουμε και αυτά. Δεν έχουμε μόνο τα έργα. Δίνουμε και σε αυτά. Επίσης η Περιφερειακή Ενότητα, η Περιφέρεια μάλλον, χρηματοδοτούμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα άλλο έργο που πρέπει να τονίσω, που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, και είχαμε την υπόσχεση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι το φράγμα Κελεφίνας. Ένα φράγμα 6 χιλιόμετρα πάνω από τη Σπάρτη σε ευθεία και όχι 6 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα σε ευθεία πάνω από τη Σπάρτη και 6 είναι από ένα χωριό που λέγεται Πρέστενα. Αυτό το φράγμα πρόκειται να δημοπρατηθεί, μας είπανε, εντός Σεπτεμβρίου. Είναι μεγάλο έργο για την άρδευση όλης της περιοχής. Σιγά σιγά να μπαίνει σε σειρά και αυτό, όπως και το φράγμα το Σοπού που γίνεται στην Αργολίδα. Χρειαζόμαστε αυτά τα έργα στην περιοχή. Επίσης προγραμματίζεται και ένα μεγάλο έργο στο το Εύτρινάσου, το οποίο αρδεύει 22.000 στρέμματα στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα, στη Σκάλα, αυτό που βλέπετε το χάρτη, όλη αυτή η πεδιάδα. Είναι σε εξέλιξη η μελέτη, οι περιβαλλοντολογίες έχουν τελειώσει. Αναμένουμε τη χρηματοδότηση και σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, γιατί στα σημεία κάτω χάνουμε άσκοπα νεράκι του Θεού, το οποίο όταν μαζευτεί μπορούμε να πάμε και σε άλλες περιοχές που έχουν υφαλμύρωση. Περιοχές κάτω, να κοιτάξετε υπόψη σας, Λυκόβρης λέγεται η περιοχή, Ασοπός, Παπαδιάννικα, προς τα κάτω, στο εσωτερικό του Λακωνικού κόλπου και οι Μολάων έχουν σοβαρό πρόβλημα υφαλμύρωσης. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Γίνονται στα έργα, είμαστε συνεχώς από πάνω και εγώ και ο άλλος ο θεματικός υποδομών, ο κ. Βερούτης. Και αυτό μας βλέπουν και στις αναρτήσεις που κάνουμε, ότι είμαστε συνέχεια στα έργα. Γίνονται τα έργα σωστά και για το καλύτερο για το νομό μας.